Αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας δίνει αυτήν την ευκαιρία να βρεθούμε σε αυτό το βήμα, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Να προσεύχεστε, αδερφοί, πάντοτε αυτό ζητάμε όλοι μας και πρέπει όλοι μας να κάνουμε. Ο Κύριος να δώσει το λόγο του διαπνεύματος Αγίου, αδερφοί. Με τη χάρη του Θεού να ανοίξουμε, σας παρακαλώ, στη σελίδα 464. Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο του Νεεμία. 464 σελίδα. Β' Νεεμίας 9 εδάφιο, αριστερή στήλη. Ήλθον λοιπόν προς το πέραν του ποταμού επάρχους, προς τους πέραν του ποταμού επάρχους, και έδωκα σε αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μετεμού, ότι ως αναβαλά τον Ρονίτης και το βίας ο δούλος ο Αμμονίτης ήκουσαν, ελπίθησαν καθ' υπερβολήν ότι ήλθε άνθρωπος να ζητήσει το καλόν των ιών Ισραήλ. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Και σηκώθην τη νύχτα, εγώ και ολίγοι τινές μετεμού. Και δεν εφανέρωσα εις ουδένα τι είχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω στην Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήτο μετεμού, ήμι το κτίνος επί το οποίο εκαθήμην. Και εξήλθον τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήλθον απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς τη θύραν της Κοπρίας και παρετήρουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τα οποία ήσαν κατά και κρεμνισμένα και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό του πυρός. Έπειτα διεύνη στην πύλην της πηγής και στη βασιλική κολυβήθραν και δίνει το τόπος για να περάσει το κτίνος του υποκάτω μου. Και ανέβην τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρετήρησα το τείχος, εστράφην και εισήλθον δια της πύλης της Φάραγγος και επέστρεψα. Οι δε προϊστώτες δεν ήξερον που υπήγα και τι έκαμουν. Ουδέ έχουν φανερώσει έτη τούτο, ούτε εις τους Ιουδαίους, ούτε εις τους Ιερείς, ούτε εις τους Προκρήτους, ούτε εις τους Προϊστώτας, ούτε εις τους λοιπούς τους εργαζομένους του έργων. Και είπα προς αυτούς, «Σεις βλέπετε την δυστυχία στην οποία ήμεθα, πως η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και επίλε αυτής είναι κατηναλωμένη υπό του πυρός. Έλθετε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, δια να μη ήμεθα πλέον όνειδος». Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επεμέ αγαθής χειρός του Θεού μου και έτη τους λόγους του βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ. Οι δε είπων ας σηκωθώμεν και ας οικοδομήσωμεν. Ούτως ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθόν. Αλλά ούτε ήκουσαν ως αναβαλά το Ρονίτης και ο Τοβίας ο δούλος ο Αμμονίτης και ο Γησέμ ο Άραψ περιεγέλασαν ημάς και περιεφρόνησαν ημάς λέγοντες «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο κάνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλέως?» Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς και είπα προς αυτούς, «Ο Θεός του ουρανού, αυτός θέλει ο βοδός ημάς. Δια τούτο εμείς οι δούλοι αυτού, θέλουμε να σηκωθεί και οικοδομήσει. Σεις όμως δεν έχετε μερίδα, ουδέ δικαίωμα, ουδέ μνημόσυνον εν Ιερουσαλήμ». Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Ο Θεός να μας χαρίσει το λόγο Του. Γνωστές περικοπές, αδερφοί. Παρόμοια γεγονότα εξιστορούν και του Νεεμία το βιβλίο και του Έσδρα. Είναι η ώρα του Θεού. Έχουν περάσει τα 70 χρόνια, αδερφοί, που είχε προειπεί ο Κύριός μας στο λαό Ισραήλ ότι θα περάσει για να ανοικοδομηθεί και πάλι η Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφική αυτή επίθεση του Ναβουχοδονόσορα, η οποία και αυτή ήταν από το Θεό βέβαια προγραμματισμένη, γιατί η αμαρτία του λαού Ισραήλ είχε φτάσει στο πλήρες. Και θυμόμαστε, επί του βασιλέως του Εζεκία, ξεκίνησε αυτή η πολιορκία και κατέληξε βέβαια στο να κατηναλωθεί τελείως η Ιερουσαλήμ, να μετοικιστούν στη Βαβυλώνα το μεγαλύτερο μέρος, αδερφοί, των Ιουδαίων. Κάποιοι μείνανε πίσω και ήρθε η ώρα, αδερφοί, να γίνει η αποκατάσταση και ο Θεός βάζει στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, του Νεεμία, ο οποίος υπηρετούσε το βασιλιά τότε των Χαλδαίων, τον Αρταξέρξη, ήταν η νοχός του. Και αντίστοιχα θα διαβάσουμε και για τον Έσδρα, αδερφοί, κίνησε τις καρδιές αυτών των δύο ανθρώπων να ξεκινήσουν, αδερφοί, την ανοικοδόμηση ο ένας του τείχους, εδώ στον Νεεμία που διαβάζουμε, και ο άλλος του οίκου του Θεού, ο Έσδρας. Και ξεκινάει αυτή, αδερφοί, η ιστορία του Νεεμία, ρωτώντας αυτός κάποιους ανθρώπους που ήρθαν από την Ιερουσαλήμ να μάθει, γιατί τον πονούσε βέβαια τι γίνεται πίσω στην πόλη των πατέρων του,
να μάθει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Και τα νέα ήταν πολύ θλιβερά, βέβαια. Να διαβάσουμε στην αρχή του βιβλίου, αδερφή. Και έβαλε στην καρδιά αυτού του ανθρώπου ο Κύριος να προσευχηθεί, να βρει χάρη ενώπιον του ανθρώπου αυτού του Αρταξέρξη και να ξεκινήσει, αδερφή, όλο αυτό το έργο, όπως διαβάζουμε. Και αυτό που ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος, αδερφή, και βέβαια όλα αυτά έχουν μεταφορά σε μένα, σε εμάς τα πνευματικά, γι' αυτό τα διαβάζουμε. Και γι' αυτό μας τα έχει και ο λόγος του Θεού, να πάρουμε διδασκαλία. Ξεκινάει, αδερφή, από το να δει πού πάσχει το βασικό σημείο στο οποίο πονάει αυτή τη στιγμή και πρέπει να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Πονάει η πόλη, μεταφορικά, και είναι το τείχος. Και ξεκινάει, αδερφή, να πάει να κάνει μια επίσκεψη, να επισκεφθεί γύρω από το τείχος το βράδυ, να δει τα χαλάσματα, αδερφή, και πού υπάρχει προτεραιότητα για να αρχίσει η επισκευή. Αυτό το τείχος, αδερφή, φυσικά, όπως είπα, το μεταφέρουμε σε εμάς. Και σκεφτόμουν, αδερφή, ότι όταν ο Κύριος μας επισκέφθηκε και μας αναγέννησε, ήταν αυτή η αλλαγή στη ζωή μας, η οποία αποκατέστησε τα πάντα, μας έκανε παιδιά του Θεού. Και ο Κύριος σήκωσε και όρθωσε, αδερφή, τύχη μεταξύ ημών και του κόσμου και της αμαρτίας που ήμασταν πριν. Ίσως όχι όλοι, κάποιοι είναι από μικρή ηλικία. Αυτό ίσως πιο πολύ γίνει αντιληπτό, αδερφή, σε αυτούς που ήρθαν σε μεγάλη ηλικία στον Κύριο, αλλά όπως και να έχει. Ο Κύριος σήκωσε αυτά τα τείχη και από εκεί πέρα όμως, αδερφή, μας ξεκίνησε σιγά σιγά να μας διδάσκει τον πόλεμο, γιατί μας έφερε ξαφνικά να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη και έχουμε έναν εχθρό ο οποίος δεν ησυχάζει και δεν κοιμάται. Και αυτός ο πόλεμος, αδερφή, είναι καθημερινός από τότε, τον ζούμε, τον καταλαβαίνουμε και όπως τότε, αδερφή, και ο Ναβουχοδονόσορ δεν είχε σταματήσει να πολιορκεί και μάλιστα αυτός που είχε αναλάβει, αδερφή, την πολιορκία, ο Ραψάκης, χρησιμοποιούσε, αδερφή, και έναν πόλεμο στο να μειώσει, αδερφή, την ελπίδα των ανθρώπων που ήταν κατατρομαγμένοι, την ελπίδα τους στο Θεό. Θυμόμαστε ίσως που τους έλεγε ότι μη σας κοροϊδεύει ο Εζεκίας, ότι μπορεί να σας σώσει ο Θεός σας, γιατί και τα άλλα έθνη έτσι νόμιζαν με τους θεούς τους και δεν κατάφεραν τίποτα και τις πολιορκήσαμε και τις κατακτήσαμε. Και αυτό, αδερφοί, το ζούμε αλληγορικά, βέβαια, στη ζωή μας καθημερινά και πολλές φορές, αδερφοί, βέβαια, ο εχθρός βρίσκει ευκαιρία να το κάνει αυτό όταν είμαστε σε κάποια δοκιμασία, τον επιτρέπει ο Κύριος να είμαστε λίγο πιο δύσκολα και θα έρθει ο εχθρός εκεί, όπως ήρθε και στον Κύριό μας, βέβαια. Ο Κύριός μας έπαθε κατά πάντα, όπως παθαίνουμε και εμείς, και ίσως και χειρότερα, βέβαια. Αλλά δοκιμάστηκε ο Κύριος σαν άνθρωπος και τον δοκίμασε και στην πείνα του, τον δοκίμασε όταν ήταν δύσκολα. Και εκείνη, αδερφή, η ώρα που είμαστε περισσότερο ευάλωτοι. Και εκεί βλέπουμε τις ελλείψεις μας και αν δεν προσέξουμε, αρκεί ένα κομμάτι, αδερφή, ένα σημείο του τείχους μας να ανοίξει, να γίνει ένα άνοιγμα και από εκεί να βρει χώρο, αδερφή, ο εχθρός και να μπει και να αρχίσει να εργάζεται. Αυτό είναι ο μεγάλος μας φόβος, αδερφή. Και αυτό, βέβαια, αγωνίζεται καθημερινά το Πνεύμα το Άγιο να μας δείξει ότι υπάρχει αυτός ο μεγάλος φόβος. Υπάρχει, βέβαια, και περίπτωση να είμαστε ήδη σε αυτήν την κατάσταση, να είμαστε στην κατάσταση, αδερφή, που βλέπει και αντικρίζει ο Νεεμίας, να υπάρχουν χαλάσματα στο τείχος μας. Να έχει κατακτήσει έδαφος, αδερφή, ο εχθρός, ο κόσμος μες στην καρδιά μας και το Πνεύμα το Άγιο, βέβαια, να συνεχίζει και να αγωνίζεται να μας αφυπνίσει. Βέβαια, υπάρχει το σημείο που από εκεί και πέρα ο άνθρωπος παχύνεται η καρδιά του και δεν καταλαβαίνει και μετά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά αν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, αδέρφια, ο Κύριος μας προτρέπει να ξεκινήσουμε πάλι να οικοδομούμε το τείχος μας, γιατί αυτή θα είναι η ασφάλειά μας για να ξεκινήσει ο Κύριος το έργο και πάλι μέσα μας. Να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Δεν μπορούμε να ανοικοδομούμε τον οίκο μας αν δεν έχουμε σηκώσει τα τείχη γύρω μας. Και ο Κύριος, αδερφοί, έτσι έχει βάλει στην καρδιά μας τις μέρες και το ακούσαμε και χθες που είπε ο Κύριος ότι θέλω να προχωρήσω λίγο παραπέρα, λέει ο Κύριος, να σε γνωρίσω παραπέρα περισσότερο. Και βέβαια ο Κύριος το θέλει περισσότερο από εμάς, αδερφοί, και θέλει να το γνωρίσουμε και επιτρέπει καταστάσεις, βέβαια, στη ζωή μας για αυτή μας την αναβάθμιση. Αλλά για να λειτουργήσει όλο αυτό, αδερφοί, πρέπει να έχουν σηκωθεί τα τείχη. Θυμήθηκα στον Εζεκίλ που τον επισκέπτεται ο Κύριος και του δείχνει αυτά τα οράματα του οίκου του Θεού
των εσχάτων ημερών και του δείχνει ότι κυκλώθεν, λέει, γύρω-γύρω υπήρχε ένα τείχος το οποίο, λέει, ξεχώριζε το Άγιο από το Βέβυλο. Αυτό ήταν το απαραίτητο, αδερφέ, για να λειτουργήσει ο ναός, ε. Και μετά ήρθε και του έδειξε αυτά τα νερά που έβγαιναν από το κατόφλι της θύρας του ναού και τον πήγε μέχρι Αστραγάλων και τον πήγε μέχρι τα γόνατα, μέχρι τη Σοσφίος και μετά ήταν βαθιά νερά από τα μόσα διάβατος. Αλλά για να γίνει αυτή, αδερφή, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να γίνει αυτή η πρόοδος στη ζωή μας, αδερφή, πρέπει να έχουμε σιγουρέψει και ασφαλίσει ότι το τείχος μας είναι ορθωμένο. Τότε μόνο ο Κύριος θα μπορέσει να μας πάει παραπέρα. Και αυτά τα χαλάσματα, αδερφοί, δεν επισκευάζονται αλλιώς, δεν υπάρχει κάτι καινούριο, είναι αυτό που λέμε ότι είναι ο αγώνας μας ο προσωπικός, αδερφοί. Η ανάβασή μας το όρος, η προσευχή μας, η νηστεία και η μελέτη του Λόγου. Δεν έχει αλλάξει κάτι, αδερφοί, απλά εμείς αφινόμεθα πολλές φορές, ξεχνιόμαστε, κοιμόμαστε και ο Κύριος έρχεται πάλι να μας αφυπνήσει. Και ο Νεεμίας διαβάζουμε, αδερφοί, ότι πήγε τη νύχτα και τελευταία αυτό έχω στην καρδιά μου και προσεύχομαι στον Κύριο να μου το χαρίσει, την προσευχή της νύχτας, αδερφοί, ή του πρωινού, γενικά την προσευχή που δεν υπάρχουν περισπασμοί. Γι' αυτό βέβαια πήγε και ο Νεεμίας, δεν ήθελε να τον δούνε, δεν ήθελε να μάθουν τι κάνει και δεν ήθελε να έχει φυσικά την παρενόχληση και το θόρυβο του κόσμου που έχει η μέρα και πήγε για να είναι αφοσιωμένος, απερίσπαστος, αδερφοί, να εξετάσει πού πονάει το τείχος. Και αυτά τα χαλάσματα, αδερφοί, μπορεί να μας τα επιδιορθώσει ο Κύριος, να μας δείξει πού πονάμε, που έχουμε ανάγκη, όταν θα έρθουμε στην προσευχή. Θα πάμε εμείς και ο Κύριος, κλεισμένοι στο ταμείο μας, να μείνουμε μόνοι μας και θα ζητήσουμε από τον Κύριο να μας ανεβάσει στο όρος, να μας ανακαινήσει, να μας καθαρίσει και να μας δείξει και πάλι, αδερφοί, αν έχουμε ξεφύγει από το στόχο μας, ποιος είναι ο προορισμός μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θα το κάνει. Ο Κύριος μας βοηθάει. Αρκεί εμείς να θελήσουμε, αδερφοί. Γιατί αυτός ο εγκυμονή, αυτός ο κίνδυνος πάντοτε, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, και μας αναγέννησε ο Κύριος, που μας προστάτευε στην αρχή, αλλά σιγά σιγά μας έβαλε, αδερφοί, να περπατήσουμε και να αγωνιστούμε σε αυτόν τον αγώνα, τον πόλεμο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αν δεν προσέξουμε, αδερφοί, από μία πλάνη. Γιατί ακούμε για πλάνες, αλλά υπάρχει μια μεγάλη πλάνη, αδερφοί, που ίσως την αγνοούμε στη ζωή μας. Είναι εγγενής, υπάρχει μέσα μας και είναι στο χέρι μας, αδερφοί, πόσο θα την αφήσουμε να εμφανιστεί, πόσο θα την αφήσουμε να γιγαντωθεί. Γιατί όταν αναγεννηθήκαμε, αδερφοί, για μας υπήρχε το άσπρο και το μαύρο στη ζωή μας. Υπήρχε το είναι αμαρτία, το θέλει ο Θεός ή δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά στην πορεία, αν αφήσαμε να πέσουν τα τείχη μας, αδερφοί, και άμυνές μας, άρχισε και μπαίνει και το γκρι στη ζωή μας, αδερφοί. Γίνεται το μαύρο έτσι μια πιο χαλαρή απόχρωση και το επιτρέπουμε να συνεπάρχει στη ζωή μας. Και είναι μεγάλος κίνδυνος αυτός, αδερφοί. Και αυτή η πλάνη, τη λέει ο Απόστολος Παύλος Γαλάτες, είναι ότι ο Θεός εμπέζεται. Αυτή η πλάνη λέει ότι δεν θα θερήσω αυτό που σπέρνω. Και γι' αυτό λέει στους Γαλάτες, αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος λέει: μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ο ύπνος, η ύπνωση. Και μπορεί να πηγαίνει έτσι ο χριστιανός για μήνες, για χρόνια, να μην έχει καταλάβει και να φτάσει η ώρα, αδερφή, που θα σηκωθεί λίγο εντός πώς θα κλείσει τη θύρα, ο Θεός να μας φυλάξει, ο Θεός πραγματικά να μας φυλάξει και να χτυπάμε απ' έξω και να πει ότι δεν μας γνώρισε ο Κύριος. Γιατί έχουμε αφήσει την αμαρτία, αδερφή, και έχει αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά μας. Αλλά ο Κύριος μας καλεί και πάλι να ανέβουμε στο όρος, να γίνει αυτή η μεταμόρφωση, να ανακαινιστούμε και να γίνουμε και πάλι, αν έχουμε χάσει τη μορφή μας, να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού. Να γίνουμε και πάλι παιδιά του Θεού που θα τα αναγνωρίζει ο Κύριος. Και βέβαια μας υφιστά την προσοχή ο Κύριος, μας μιλάει με τα χαρίσματά Του. Πρόσφατα μας μίλησε ότι έρχεται και μπαίνει εύκολα ο κόσμος στην Εκκλησία. Υπάρχει το «δεν πειράζει», το «συγχωρεί ο Θεός», το οποίο μάλιστα είπε ότι έχει κοιμήσει πολλούς νέους. Αλλά μίλησε ξανά και είπε, αδερφοί, ότι μας έχει κοιμήσει όλους, γιατί είπε ότι έχουμε ανοίξει τα παράθυρα στον κόσμο, κοιτάμε έξω και αυτά που βλέπουμε στον κόσμο τα φέρνουμε μέσα. Και μας εφιστά και πάλι ο Κύριος άλλη μια φορά την προσοχή μας. Μας καλεί και πάλι, αδερφοί, στον αγώνα το πνευματικό, να φέρουμε, αδερφοί, αν έχουμε χαλάσματα στον Κύριο και να του πούμε: Κύριε, βοήθησέ μας. Και η επισκευή, αδερφοί, ο Κύριος θα μας βοηθήσει να γίνει.
Και μάλιστα ήθελα να διαβάσουμε κάποια εδάφια να δούμε πώς έχει ξεκινήσει και πώς εξελίσσεται αυτή η επισκευή του τείχους, αδερφοί. Αν θέλετε, διαβάστε, είναι στο Δέλτα κεφάλαιο, στην επόμενη σελίδα. Είναι στο Δέλτα 14 και λέει ο Νεεμίας εξ ιστορή. Και είδον και σηκώθην και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προϊστώτας και προς το επίλοιπον του λαού. Μη φοβηθείτε από αυτόν, ενθυμίστε τον Κύριον, τον Μέγαν και Φοβερόν και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών οίκουσαν ότι το πράγμα εγνώστης ημάς και διασκέδασαν ο Θεός τη βούλη αυτών, επεστρέψαμε πάντες ημείς στο τείχος, έκαστος το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζονται το έργον και το ίμιση αυτών εκράτουν τα σλόγχας τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα. Οι οικοδομούντες των τείχων και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες έκαστος δια της μίας χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργον και δια της άλλης εκράτη το όπλον. Οι δε οικοδόμοι έκαστος είχε τη ρομφέαν αυτού περιεζωσμένη εις την οσφήν αυτού και οικοδόμοι. Ο δε σαλπίζων εν τη σάλπικη το πλησίον μου. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προϊστώτας και προς το επίλυμο του λαού, το έργο είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπο να ακούσετε την φωνή της σάλπικος, εκεί δράμεται προς εμάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει περί ημών. Ούτω εργαζόμεθα το έργο και το ίμιση αυτό νεκράτη τα σλόγχας απ' αρχής της αυγής και ως της επιτολής των άστρων. Ευχαριστούμε το Θεό. Και στο τέλος λέει: δεν εκδιόμασταν ούτε τα ημάτια μας. Το θέμα είναι να πάρουμε την απόφαση, αδερφοί. Και όπως λέει εδώ, ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει περί ημών. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να παρασταθούμε, να πούμε αυτό το ευλογημένο ιδού εγώ που θέλει ο Κύριος. Μας περιμένει στην προσευχή, αδερφοί. Να πούμε: Κύριε, ιδού εγώ. Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη, αδερφοί. Το θέμα είναι άλλη μια φορά που μας κάνει αυτή την κλήτευση και μας καλεί να ανταποκριθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο εχθρός, αδερφοί, σίγουρα δεν θα κοιμηθεί, δεν θα νιστάξει και δεν θα μείνει ήσυχος. Νιστάζει και ηρεμεί, αδερφοί, όταν και εμείς κοιμόμαστε. Αλλά όταν πάρουμε αυτές τις καλές αποφάσεις, δεν θα είναι εύκολο, αδερφοί, σίγουρα. Και ίσως δούμε ότι θα αρχίσει να ορίζεται περισσότερο. Όχι, ίσως θα το δούμε, θα το προσέξουμε. Στη δουλειά μας θα είναι, στο δρόμο που οδηγούμε, μέσα στην εκκλησία, ακόμη πιο δύσκολα, να μας πειράξει κάποιος. Θα είναι εκεί, αδερφοί, για να σταματήσει το έργο αυτό. Θα είναι εκεί για να σου πει ότι δεν μπορείς. Παράτατα. Μη γελάς τον εαυτό σου, όπως έλεγε και ο Ραφσάκης τότε, αδερφοί. Η ίδια μέθοδο, αδερφοί, ήταν ο αρχαίος κόσμος, ο φυσικός κόσμος, αλλά έχουν αντίκρισμα όλα αυτά και στον πνευματικό κόσμο. Βλέπουμε πολλές ομοιότητες. Ο εχθρός θα ορίεται πάντοτε. Όταν παίρνει ο λαός του Θεού, αδερφοί, καλές αποφάσεις. Αλλά το θέμα είναι να επιμείνουμε. Εκεί είναι, αδερφοί, να κερδιθεί αυτό το στοίχημα, που όπως είπαμε θα μας βοηθήσει ο Θεός. Μπορεί να φαίνεται όντως πολύ δύσκολο το έργο, ειδικά αν έχουμε αφήσει να περάσει καιρός. Το βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο εχθρός δεν είναι τυχαίο, ότι πολεμάει την προσευχή. Κάτι θα μας βρει να έρθουμε αργά, να έρθουμε στο κήρυγμα. Και για μένα το λέω, ακόμη και εμείς που είμαστε δίπλα, για όσους ξέρετε. Δεν καταφέρουμε να έρθουμε στην ώρα μας. Αλλά πρέπει να μπει αυτός ο φόβος, αδερφοί, ο Άγιος μέσα μας. Να είμαστε στην προσευχή, να εννοούμε τα διανοήματα του εχθρού, να αγαπήσουμε την προσευχή. Είναι δύσκολο, θέλει θυσία, δεν θέλει σάρκα, συμπράττει με τον διάβολο. Αλλά αδερφοί, αν επιμείνουμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα δούμε μεγαλεία. Θα δούμε αυτή την αλλαγή που περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να πάρει λίγο καιρό, αλλά όπως ακούσαμε χθες, όσοι είμαστε αδερφοί. Ο αδερφός ανέφερε το 40 ψαλμό που λέει: περιέμεναν υπομονή τον Κύριο και άκουσε τις κραυγές μου. Αυτό είναι το δύσκολο όταν ο Κύριος αργεί να απαντήσει, όχι μόνο στα αιτήματα, αλλά και να δούμε μια αλλαγή όπως μπορεί να τη φανταζόμαστε εμείς. Αλλά ο Κύριος ξέρει, αδερφέ, τι ανάγκες έχουμε. Μπορεί να μην τη βλέπουμε την αλλαγή, να γίνεται η αλλαγή και κάποια στιγμή θα δούμε στη ζωή μας και θα θαυμάσουμε το έργο του Θεού. Έτσι είπε και ο αδερφός εχθές: όταν περνάς στην έρημο, δεν φαίνεται κάτι. Πάσα παιδεία είναι προς το παρόν, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά είναι πρόξενος λύπης. Αλλά όταν βγαίνουμε, λέει, από την έρημο και βλέπουμε τι έκανε ο Κύριος, τα ξεχνάμε όλα και βλέπουμε και θαυμάζουμε, αδερφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω, αδερφοί, λίγο να... και θα κλείσω με αυτό. Να αναφέρω λίγο μια
προφητεία, ένα μήνυμα που μας έδωσε ο Κύριος τη Δευτέρα, όσοι ήσασταν στη δεύτερη προσευχή. Και το είχα μέσα μου, ήθελα να το μοιραστώ. Και είπε ο Κύριος, μίλησα για ένα όρος. Ότι έχει υψώσει μέσα στην Εκκλησία, ανάμεσά μας, ένα όρος. Και το έχει υψώσει, λέει, για να αφήνουμε τα πάντα γύρω μας, τα πάντα, τα βάρη της καθημερινότητας, και να ανεβαίνουμε εκεί και να αναπληρώνουμε τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να συνεχίζουμε, λέει, τη στενή οδό με χαρά. Και αυτό πολλές φορές, αδερφοί, όταν δεν συμβαίνει, βλέπουμε ότι η στενή οδός όχι μόνο με χαρά δεν είναι, αλλά πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να τα παρατήσουμε. Αλλά αυτή η χαρά μας, αδερφοί, πολλές φορές δεν είναι η χαρά του Πνεύματος του Αγίου, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό και δυσκολεύουμε να περπατήσουμε. Και μας καλεί ο Κύριος, γιατί δεν έχουμε χρόνο, αδερφοί, έχουμε ένα κενό να καλύψουμε και πρέπει να τρέξουμε. Και το βλέπω, αδερφοί, αυτό το κενό, αυτό το χάσμα πολλές φορές στη ζωή μου, γιατί ενώ η χαρά μου, παρόλο το τι συμβαίνει στη ζωή μου, θα έπρεπε να είναι σταθερή και αυξανόμενη, βλέπω ότι εξαρτάται, αδερφοί, και αυτή τη σύγκριση έκανα κάποια στιγμή. Η χαρά μου εξαρτάται από το αν μου πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μου και αν ο Θεός εκπληρώνει τα αιτήματά μου. Και άκουγα μια φορά ένα μήνυμα και λέω: πραγματικά, Θεέ μου, πόσο μεγάλη διαφορά έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους που διαβάζουμε στο λόγο. Διαβάζουμε για τον Παύλο, αδερφή, και τον Σίλα που ήταν στην ισοτέρα φυλακή, εκεί στους Φιλίππους, με ποδόδεσμα, στο σκοτάδι, ραβδισμένοι, χτυπημένοι, και ψέλνανε, αδερφή, και ευλογούσαν και δοξάζαν τον Κύριο. Γιατί η χαρά του ήταν ο καρπός του πνεύματος, αδερφή. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό εγώ σε μένα το βλέπω ένα μεγάλο χάσμα να καλυφθεί. Γιατί βλέπω ακόμη και τώρα, αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου, στην καθημερινότητα, κλονίζεται η χαρά μου. Δεν πρέπει όμως έτσι, αδερφή. Μας λέει ο λόγος του Θεού, πάντοτε χαίρετε και κατά πάντα ευχαριστείτε. Αλλά ενδιάμεσα υπάρχει το αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδερφή. Αυτό θα κάνει τη διαφορά. Η προσευχή. Και σε αυτό το μήνυμα του Κυρίου, αδερφή, στη Δευτέρα που ακούσαμε, είπε κάτι ο Κύριος, πολύ σημαντικό. Είπε τρία ρήματα, αδερφοί, τα οποία τα είπε από δύο φορές. Είπε μηνύσατε στους απόντες, ιδού ο Κύριος υψώνει όρος προσευχής, καλέσατε αυτούς, όλους μας δηλαδή, να τρέξωση, διότι ο καιρός είναι ο λίγος. Ο Θεός να μας βοηθήσει να τρέξουμε, αδερφοί. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, αδερφή, ότι εφόσον όλα αυτά, πάντα τα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είστε εσείς, εμείς δηλαδή, εις πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια, ώστε να προσμένουμε και να σπέβδουμε στην παρουσία της ημέρας του Κυρίου. Είναι καιρός, αδερφή, να τρέξουμε και να πάρουμε αυτή την ευκαιρία, να δεχθούμε αυτή την πρόσκληση. Πρώτος εγώ, αδερφή, σας λέω, αναγνωρίζω τη δικιά μου έλλειψη. Και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα, αλλά ο Κύριος αυτό το χάσμα μπορεί να το μικρύνει. Δεν είναι τίποτα για τον Κύριο. Να προσευχηθούμε, να αγαπήσουμε την προσευχή, ιδιαίτερα την προσευχή της νύχτας, που δεν υπάρχει, αδερφοί, φασαρία. Να μην λυπηθούμε τη σάρκα μας. Ο Κύριος μπορεί να μας αναπληρώσει, αδερφοί, την αδυναμία μας και την ημέρα την πρωινή που θα σηκωθούμε, ο Κύριος μπορεί να μας ξυπνήσει και να πετάμε, αδερφοί. Μπορεί να δούμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη την ιστάζουμε. Θα μας δώσει ο Κύριος τη δύναμη. Δεν θα μείνει αργός. Ο Κύριος περιμένει, αδερφοί, τη δική μας απόφαση και θα κάνει τα υπόλοιπα αυτός. Να μας βοηθήσει και να μας δώσει τη χάρη του, αδερφοί, να τερματίσουμε και να τερματίσουμε ένδοξα, με καρπό, με χειρόβολα, με ευλογία μεγάλη, να δούμε αυτή την αλλαγή, την ένδοξη, την ευλογημένη στη ζωή μας, αδερφοί. Ο Κύριος να λάβει και το υπόλοιπο του λόγου. Αμήν.